δεν γερνάει μόνο η Ελλάδα, αλλά συνολικά ο δυτικός κόσμος, και αυτό ήδη αποτυπώνεται ως διεθνές ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι χώρες. Με κόκκινο φαίνονται οι θάνατοι, με μπλε φαίνονται οι γεννήσεις. Να προσέξετε ότι έχουμε μια επιτάχυνση το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια, είναι με τα πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ για το κλείσιμο του 2023. Γεγονός το οποίο, ξέρετε, πειραματικά μας λέει κάτι εδώ. Μας λέει ότι τα όποια μέτρα πήρε η κυβέρνηση, πήρε κάποια επιδοματικά μέτρα, έδωσε χρήματα για το πρώτο παιδί, για το δεύτερο παιδί, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, όπως και αναμενόταν άλλωστε. Ήταν δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, εγώ το έχω υποστηρίξει και δημόσια, ήταν περισσότερο προσχηματικά, που υποτιμούν τη σημασία και τη βαρύτητα του προβλήματος, παρά ουσιώδη μέτρα, και το βλέπουμε ως αποτέλεσμα στη νέα κατακρίμηνση των γεννήσεων. Μιλώντας στις αντιθέσεις της Κρήτη TV και τον Γιώργο Σαχίνη, ο διδάσκων διαχείριση κινδύνων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί χρόνια επιτελικός τέλεχος στον τομέα διαχείρισης κινδύνων σε μεγάλους ελληνικούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, Αναστάσιος Λαβρέτζος, επισήμανε ότι στην ευρύτερη περιοχή ζήτημα δημογραφικού δεν τίθεται στην Αίγυπτο μόνο, που παρατηρείται έξαρση γεννήσεων και αύξηση του νέου πληθυσμού, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για το προσφυγικό. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιβιώσουν στην κοιλάδα του Νείλου ουσιαστικά, γιατί η Αίγυπτος είναι ως επιπλήτων έρημος. Αντιλαμβάνεστε τι κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις κρύβει αυτή η εξέλιξη και τι συνεπάγεται, ακροθυγώς τα λέμε εδώ γιατί είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, τι συνεπάγεται πιθανή πτώση του καθεστώτος ή του Σίση ή κάποιου διάδοχου καθεστώτος και η ανάδειξη κάποιου ριζοσπαστικού μουσουλμανικού καθεστώτος στην Αίγυπτο. Η νέα παγκόσμια πραγματικότητα και ο γερασμένος πληθυσμός έφτασε να απασχολεί μέχρι και την Τουρκία, με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας να έχει αναλογικά κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και για τον τουρκικό πληθυσμό. Δεν ήταν πάντα μεγάλη χώρα η Τουρκία. Είναι αποτέλεσμα του υψηλού ρυθμού γεννήσεων μεταπολεμικά, που ήταν μια καθυστερημένη γεωργική χώρα, πατριαρχική χώρα, ζούσαν στην Ήπεθρο κυρίως, και αυτό οδήγησε σε μια εκτείναξη του πληθυσμού, που τη βλέπουμε βεβαίως τώρα σιγά σιγά να σταματάει. Εδώ να πούμε ότι σε αυτή τη φάση πια τις γεννήσεις τις κάνουν, το έχουμε πει κι άλλες φορές, αλλά έχει σημαντικό να το επισημαίνουμε. Ναι. Τις κάνουν κυρίως οι νότιο-ανατολικές επαρχίες, δηλαδή οι κουρδικές, που είναι κοντά στο 4,3 ή 3,2 παιδιά. Αν κοιτάξει κανείς οι περιοχές κοντά στα παράλια ή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή Σμύρνη, για παράδειγμα. Σμύρνη, Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο δείκτης γεννήσεων είναι 1,2, όπως και της Ελλάδος. Όπως και της Ελλάδος. Άρα, συμπέρασμα. Φρενάρει η αύξηση του τουρκικού πληθυσμού, πηγαίνει σε μια οροφή και μετά από κάποια φάση αρχίζει να μειώνεται. Παράλληλα όμως, αυξάνεται στο εσωτερικό του τουρκικού πληθυσμού το ποσοστό αυτών που έχουν κουρδική καταγωγή. Ότι το δημογραφικό αναγορεύεται σε μείζον και πάντως υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα, με συνέπειες για την κοινωνία, την οικονομία, την εθνική κυριαρχία, τον πολιτισμό και την επιβίωση της Ελλάδας, στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα που διαμορφώνεται, επισήμανε ο κύριος Λικουρέτζος, ακτινογραφώντας την Ελλάδα, δείχνοντας παράλληλα ότι το κρισιμότερο πρόβλημα υπογεννητικότητας εντοπίζεται στη Θράκη και τη Δυτική Μακεδονία, με την Κρήτη να καταγράφει μια καλύτερη εικόνα λόγω της οικονομικής της θέσης ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας. Οι εκτιμήσεις έχουν χειροτερέψει λίγο σε σχέση με αυτές που είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, το 2050 η μέση εκτίμηση είναι 8,8 εκατομμύρια και το 2060 είναι 8,2. Η μέση εκτίμηση. Η μέση εκτίμηση. Που δεν είναι και το χειρότερο σενάριο, ούτε το καλύτερο, αλλά πάντως δεν είναι και το χειρότερο. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, 2 εκατομμύρια μείον. Χοντρικά το λέω εγώ. Ναι, αλλά βέβαια είναι μια πορεία, όπως βλέπετε, δεν σταματάει. Απλώς εμείς σταματάμε στο 2050. Γιατί? Γιατί είναι πολύ κοντινό σε εμάς και είναι κάτι που κατά πάσα πιθανότητα θα επαληθευτεί. Δηλαδή, είναι κάτι που θα το δούμε.